Σήμερα θα δούμε πώς να χρησιμοποιούμε ένα εργαλείο για να μπορέσουμε να μοιράσουμε ανθρώπους θέσεις για κάποια γιορτή, για κάποιο γάμο κτλ. Και θα χειριστούμε και κάποιες εξαιρέσεις, όπως ανθρώπους οι οποίοι δεν πρέπει για κανένα λόγο να κάτσουν μαζί. Οπότε, για αρχή πρέπει να φτιάξουμε τα τραπέζια μας. Τα τραπέζια έχουν μια λογική έως 8 θέσεις σε αυτό το μοντέλο. Και μπορούμε να πούμε το εξής. Κάθε πρώτη θέση του τραπεζιού παίρνει ουσιαστικά την max τιμή όλων των στυλών offset. Δηλαδή, πάμε στο σημείο που είμαστε, κάνει ένα offset η φόρμουλα, βρίσκει ποια είναι η από πάνω γραμμή, γιατί έχουμε πάει με μείον ένα rows, και το μέγεθος αυτής της επιλογής είναι 8 κελιά. Οπότε σε αυτά, ό,τι είναι η μέγιστη τιμή της από πάνω γραμμής, προσθέτει ένα. Εδώ που είναι η πρώτη γραμμή, αυτό εδώ το κομμάτι το πρώτο θα γίνει πρακτικά ένα μηδενικό, γιατί δεν υπάρχει κάποια αριθμητική τιμή από πάνω, και θα προσθέσει το 1, άρα ξεκινάμε από το 1. Τα διπλανά κελιά, για να κάνουμε την φόρμουλα εύκολη, έχουμε βάλει ό,τι είναι η προηγούμενη θέση, συν 1. Άρα, η πρώτη γραμμή φτάνει μέχρι το 8 και η ίδια φόρμουλα επεκτείνεται και δεξιά, και η επόμενη γραμμή ξεκινάει από το 9. Τώρα, αν εμείς θέλαμε να αυξήσουμε τα άτομα ή θέλαμε να αλλάξουμε λίγο τη δομή των τραπεζιών, πώς το κάνουμε αυτό? Αν θέλαμε να πούμε ότι όλος μας ο χώρος είναι γεμάτος με οχτάρια, θα βλέπαμε ότι είναι, με ένα απλό τράβημα της φόρμουλας, 160 θέσεις. Αλλά τις περισσότερες φορές δεν είναι όλα τα τραπέζια ισοδύναμα. Οπότε, ας πούμε ότι βάζαμε τις θέσεις να είναι όπως ήταν πριν, δηλαδή με 128 μέγιστο, και υπάρχουν αυτά που είναι τεσσάρια και αυτά που είναι οχτάρια τα τραπέζια. Και εδώ στο σύνολο μας κάνει ένα count όλου του table για να δούμε πόσο είναι το σύνολο και να το εκμεταλλευτούμε αργότερα. Άρα έτσι σετάρουμε τα τραπέζια μας. Τώρα αυτό μπορούμε να το κάνουμε collapse για να συνεχίσουμε την άσκησή μας. Εδώ μπαίνουμε στο κυρίως μέρος, στο οποίο βάζουμε τους καλεσμένους μας. Τώρα εδώ έχω βάλει ονόματα ηθοποιών και κάποια dummy text. Και βάζουμε ένα επώνυμο, ένα όνομα, και εδώ φτιάχνουμε μια σύνθεση του ονοματεπώνυμου. Μπορούμε να κάνουμε την ανάποδη άσκηση, αν βολεύει, και να κάνουμε split by τον κενό χαρακτήρα, τόσο ώστε να το σπάσει στα δύο. Γιατί το σπάμε για να μπορούμε να σορτάρουμε άμα χρειαστεί, με όνομα, με επώνυμο, με ό,τι θέλουμε, για να μπορούμε να κάνουμε την άσκησή μας πιο εύκολη. Και γιατί έχουμε το surname name, για να πιάνουμε αυτό εδώ και να λέμε, δείξε μου αν υπάρχουν duplicates, highlight duplicate values, ούτως ώστε να γλιτώσουμε οποιοδήποτε καλεσμένο μπει δύο φορές, αν ξεχαστούμε. Εδώ λοιπόν βοηθάει να έχουμε και το σορτάρισμα ανά επώνυμο, γιατί μπορούμε να δώσουμε στην είσοδο του event μια λίστα. Ποια λίστα? Αυτή που ξεκινάει από αυτήν εδώ την κολόνα, τα οποία όμως είναι σορταρισμένα βάσει επωνύμου, και τον αριθμό του τραπεζιού τους, που θα τους βοηθήσει να καθίσουν. Οπότε, επιπλέον, για έλεγχο της ισορροπίας και το πόσα άτομα έχουμε κτλ., έχουμε μια ένδειξη του relation, από ποιον είναι καλεσμένος, ποιος έχει καλέσει τον κάθε καλεσμένο. Εδώ είναι του γαμπρού, της νύφης και τα σχετικά. Και εδώ, επειδή έχουμε δύο τιμές, έχουμε βάλει ένα spill function από πάνω που παίρνει τις unique τιμές αυτών, και ακριβώς δίπλα έχουμε βάλει ένα count if των δίπλα τιμών του spill function, και μας δείχνει ότι είναι 70 του γαβρού και 58 της νύφης. Και εδώ έχουμε ένα total που μας δείχνει πόσο είναι στο σύνολό μας οι καλεσμένοι. Τώρα εδώ πρέπει να προσέξουμε το 128, προφανώς να συμφωνεί με τις θέσεις εδώ για να δουλέψει όλο το εργαλείο. Τώρα όσο κινούμαστε, μπορεί να παρατηρήσετε ότι εδώ οι τιμές αλλάζουν. Γιατί αλλάζουν? Γιατί εγώ έχω κάνει ήδη την άσκηση πιο πριν και είχα βάλει κάποιες fixed τιμές, αλλά μπορούμε να βάλουμε με F9 να αλλάζουν οι θέσεις που αντιστοιχούν στον κάθε καλεσμένο. Και τι μας επηρεάζει αυτό? Αν βάλουμε εδώ πέρα στο guesting table view την πηγή να είναι το randomizer και αλλάξουμε πάλι τις θέσεις, θα δούμε
ότι αλλάζουν τα άτομα με μια τυχαία σειρά στις θέσεις των τραπεζιών. Ουσιαστικά εδώ έχουμε μια κόπια του πίνακα των τραπεζιών με ονόματα όμως αυτή τη φορά αντί για νούμερα. Και μπορεί να παρατηρήσετε ότι στο δίπλα κελί έχουμε κάποιες τιμές που κοκκινίζουν. Γιατί ας πούμε αυτοί οι δύο δεν πρέπει να κάτσουν μαζί και βρέθηκαν μαζί στο table 9. Άρα μου δείχνει εδώ ότι στο table 9 θα πρέπει να κάνω κάποια διόρθωση για αυτούς τους δύο. Άρα θα τρέξουμε με F9 μέχρι να βρούμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα και θα κοιτάξουμε και λίγο τα ονόματα. Και εδώ έχω βάλει οδηγίες για το πώς το μονιμοποιούμε. Κάνουμε Ctrl A για να κάνουμε select, copy και Ctrl A βάλει στο fixed position. Άρα Ctrl A για να πιάσει όλα τα στοιχεία, copy, πάμε δίπλα και κάνουμε Ctrl Alt V values. Και κάπως έτσι σταθεροποιήσαμε τις positions που θέλουμε. Είδαμε ότι άλλαξε πάλι αυτό, αλλά εδώ τώρα θα πρέπει να αλλάξουμε απλά το source και να πούμε ότι φέραμε στο source από το fixed position. Ωραία. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο πώς δουλεύουν οι φόρμουλες. Για αρχή, ας ξεκινήσουμε με το πίνακα των μπλε και να συνεχίσουμε προς τα δεξιά. Εδώ λοιπόν, το fixed position είδαμε πως τοποθετήθηκε δίπλα. Φέρνω, κάνω ένα lookup. Το table, πώς το φέρνω, κάνω index της πρώτης κολόνας του πίνακα των τραπεζιών και κάνω match του fixed position με το table index sheet, με το πρώτο κάθισμα του κάθε τραπεζιού, αλλά το σημαντικό είναι εδώ ότι το match type είναι 1, που σημαίνει ότι είναι less than. Άρα, όταν ξεπεράσει η τιμή το 9, με τη σειρά και επειδή είναι στοιχισμένα από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο, μας βάζει στο table 2. Και αντίστοιχα εδώ, το 68 ας πούμε, μας έχει πάει στο table 9, που βλέπουμε ότι το 68 είναι εδώ. Άρα το 68 το έκανε versus του 65 και μας λέει ότι είναι στο table 9. Αυτή είναι η λογική για αυτή τη φόρμουλα. Και πάμε πιο δίπλα να δούμε πώς δουλεύει αυτό το randomizer. Το randomizer είναι σχετικά απλό. Έχουμε βάλει μια let function, στην οποία έχουμε ονοματίσει seats όλα τα seats που υπάρχουν στον πίνακα του table index. Και εδώ, τι έχουμε βάλει? Έχουμε βάλει το να φτιάχνει ένα sequence of seats. Για κάθε τιμή, λοιπόν, από τις 128, φτιάχνει 1 έως 128 και μας κάνει ένα random array του 1 έως 128, τα βάζει μια τυχαία σειρά και μας τα σορτάρει. Σορτάρει, λοιπόν, το sequence of seats, τη λίστα, δηλαδή, 1 έως 128, με βάση την τυχαία σειρά των seats. Και μας φτιάχνει αυτή τη λίστα με τα random στοιχεία. Οπότε, έτσι δουλεύει το randomizer και με F9 μπορούμε να κάνουμε refresh. Και εδώ είναι που βάζουμε τη λίστα των ονομάτων που χρειαζόμαστε. Εδώ μπορούμε να πάρουμε copy-paste τα δίπλα ή μπορούμε να κάνουμε ένα data validation, RDL, το οποίο να μας φέρνει λίστα από το source των surname και να μπορούμε να επιλέξουμε τον κάθε καλεσμένο εδώ με το όνομά του για να μην γράφουμε και να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε κάνει το σωστό copy-paste. Οπότε, εδώ, τι έλεγχο κάνει? Πάλι έχουμε μια let function η οποία ελέγχει, κάνει text join ουσιαστικά by column τις στήλες αυτές που υπάρχουν εδώ και τις ενώνει χωρίς κενό και μας λέει ουσιαστικά ότι αν υπάρχει το όνομα που υπάρχει στο νήτρο μέσα σε αυτή τη λίστα να μας επιστρέψει το table sheet, ουσιαστικά το όνομα του τραπεζιού και αντίστοιχα κάνει για το glickering, έχουμε ένα end table και ένα g table, την ίδια ακριβώς φόρμουλα, απλά αλλάζει το input. Να κάνει και για το glickering. Και συζητάμε μετά και λέμε ότι αν αυτές οι δύο τιμές είναι ίσες, προφανώς δώσε μου οποιαδήποτε από τις δύο είναι το ίδιο και θα μου δώσει μόνο μία τιμή, αλλιώς δώσε μου μία σύνθεση των τιμών, δηλαδή end table και κόμμα κενό g table. Άρα, όταν εδώ θα δούμε μόνο ένα τραπέζι, σημαίνει ότι
κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Οπότε αυτό θα πρέπει να κοκκινήσει. Και αυτό εδώ το έχουμε κάνει manage εδώ με τη φόρμουλα len το W5 με παγωμένη τη στήλη. Όταν λοιπόν το στοιχείο αυτό είναι κάτω από 10 χαρακτήρες, γιατί 10 χαρακτήρες, γιατί το table έχει 3 και το κενό 6, 7, 8, 9 με το κόμμα και βάζουμε και έναν δέκατο απλά να είναι safe. Οπότε όταν μου δείχνει μόνο ένα τραπέζι πρακτικά, κοκκίνησέ το και κάνε άσπρα τα γράμματα. Άρα είναι αυτή η περίπτωση που βλέπαμε πριν. Αν ξαναγυρίσω στο randomizer και τρέξω λίγο με F9, ορίστε. Αυτό είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Οπότε, αυτή είναι και η άσκηση και στο τέλος έχουμε αυτόν εδώ τον πίνακα, ο οποίος διαβάζει την πηγή που θέλουμε να ορίσουμε εμείς και μας επιστρέφει όλες τις τιμές που χρειαζόμαστε. Πώς τις επιστρέφει? Για αρχή, για να μην βάζουμε hard-coded πράγματα, έχουμε πει να μας φέρει τις κεφαλίδες του πίνακα των τραπεζιών και εδώ μας έχει φέρει την στη γραμμή με τα αποτελέσματα της πρώτης κολόνας από τον πίνακα των τραπεζιών επίσης. Και εδώ είναι το τρίτο spill function που έχουμε βάλει, που κάνει ένα xlookup του πίνακα των τραπεζιών από C1 μέχρι C8 και κάνει έναν έλεγχο για το ποια είναι η πηγή. Και λέμε, αν είναι randomizer, φέρε το S5. Αν δεν είναι randomizer, δηλαδή είναι το fixed position, φέρε μου το guest list position, άρα τα πράσινα. Και τι θέλουμε να μας φέρει σαν αποτέλεσμα? Θέλουμε να μας φέρει σαν αποτέλεσμα guest list name και κενό guest list name. Το έβαλα έτσι για να δουλεύει και από τις δύο μεθόδους, είτε βάζουμε το surname, είτε βάζουμε το surname name σε ξεχωριστές κολόνες. Άρα με αυτή τη λογική μας βάζει τα ονόματα στη σωστή θέση και στο σωστό τραπέζι. Και έτσι έχουμε μια γρήγορη εικόνα των καλεσμένων μας και πώς κάθονται και πώς μπορούμε να τους πλανάρουμε εύκολα. Άρα, θεωρητικά θα μπορούσαμε να κλείσουμε αυτό, να κρατήσουμε το guest list, να κλείσουμε και το randomizer, να βλέπουμε ανοιχτό αυτό για να μην χάσουμε κάποιο error και όταν τελειώσουμε με τα errors, αυτό μπορεί να σταματήσει και έστω ότι θέλουμε να κάνουμε κάποια μικρή μεταβολή στο τέλος, θα μπορούσαμε να την κάνουμε είτε απευθείας εδώ στον πίνακα, είτε απευθείας στον άλλον πίνακα, παίρνοντας τον copy, paste as values σε ένα δεύτερο sheet για να το σταθεροποιήσουμε. Άρα, στο τέλος της ημέρας θα δώσουμε αυτή τη λίστα στην είσοδο του event και εμείς θα μπορέσουμε στα γρήγορα να δούμε πού κάθεται ο κάθε καλεσμένος.